Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της τουριστικής περίοδου σε συνάρτηση όμως με τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Η Σαμοθράκη είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους τουρίστες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιάννη Γλίνια. Όπως τόνισε ο κύριος Γλίνιας, το βασικό κομμάτι του τουρισμού προέρχεται από Βαλκάνιους και αποτελεί άμεση συνάρτηση του ανοίγματος του συνοριακού σταθμού Νυμφέας Μακάζα. Όπως είπε πέρσι, η τουριστική κίνηση ήταν μειωμένη, όμως ισοφαρίστηκε με τον εσωτερικό τουρισμό. Το θέμα το πώς θα εξελιχθεί η φετινή σεζόν πραγματικά απασχολεί, θα έλεγα, όλο τον κόσμο, αλλά ο κάθε τόπος έχει τα δικά του ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις κάνουμε σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά, κάνουμε και τις ανάλογες προσπάθειες. Εμείς λοιπόν η μεγαλύτερη δεξαμενή, όπως πιστεύω και στην Καβάλα και στη Θάσο, των επισκεπτών μας ήταν οι Βαλκάνοι τα τελευταία χρόνια, αλλά από ό,τι απεδείχθη την τελευταία χρονιά, πέρυσι δηλαδή, την τελευταία σεζόν, ικανοποιητικός ήταν και ο αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών που κάλυψαν το κενό των Βαλκανίων επισκεπτών μας. Αυτό κατόπιν βέβαια προσπαθειών που έγιναν με εσωτερική ενημέρωση, με προβολή και όλα αυτά. Εφέτος λοιπόν καλοδεχούμενοι βέβαια και οι Έλληνες επισκέπτες μας, αλλά και οι Βαλκάνοι που περιμένουμε μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού, του κ. Θεοχάρη που έγιναν προχθές στο Κουρέστι, ότι κατά τις 15 Απριλίου θα ανοίξουν τα χερσαία σύνορά μας που πέρυσι ήταν κλειστά, μπορούσε κανείς μόνο μέσω προμαχώνα να έρθει στην Θράκη. Πιστεύουμε ότι σίγουρα θα είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα, εφόσον βέβαια αποσαφινιστεί και το πλαίσιο με τα δικαιολογητικά πώς, πού και πόσο διάρκεια θα έχουν τα τεστ, τέλος πάντων, ή το εμβόλιο είναι το ένα χαρακτηριστικό. Τα τεστ είναι που γνωρίζουμε και από ό,τι ακούμε αν κάποιος έχει ήδη περάσει αυτή την ίωση. Όλα αυτά λοιπόν έτσι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο με το οποίο κάποιος θα μπορεί να επισκεφθεί τον τόπο μας και επειδή εμείς δεν είμαστε ο προορισμός των tour operators, των μεγάλων τουριστικών γραφείων όπου γίνονται έτσι μεγάλα πλάνα τουριστικά, αλλά είμαστε κυρίως προορισμός οδικού τουρισμού, οικογενειακού, ζευγάρια, τα οποία με τα αυτοκίνητά τους ξεκινούν από την γύρω περιοχές, Βαλκάνιες περιοχές, αλλά και της Ελλάδος, τους νομούς μας μέχρι και Θεσσαλονίκη. Αυτοί είναι οι κύριοι επισκέπτες και φτάνουν στην περιοχή μας. Θέλω να πιστεύω, αν δεν συμβεί κάποιο άλλο απρόοπτο, ότι από τον Μάιο και μετά θα έχουμε μια ικανοποιητική σεζόν.